Όλα ξεκίνησαν από την Περσία και τα κοιτάσματα που ανακαλύφθηκαν εκεί ε, από το Ιράν δηλαδή και ξεκίνησε η Άγγλο-Ιρανική Εταιρεία Πετρελαίου. Ε, πώς το κατάφεραν αυτό οι Άγγλοι? Εξολόθρευσαν τον Σάχη και εγκατέστησαν τους ε, ανθρώπους αυτούς, ε, πώς να τους πούμε τώρα, τους ιεράρχες. Οι πέσε δεν είχαν καμία σχέση και δεν έχουν καμία σχέση με τους Άραβες, ούτε με τους ε, Τούρκους. Είναι τελείως διαφορετική μεταξύ τους. Ε, κατάφεραν όμως οι Άγγλοι να τους κάνουν όλους Μωαμεθανούς. Δηλαδή να τους κάνουν να ακολουθούν... Ε, μια θρησκεία η οποία τι λέει ε, σκοτώστε όλους τους απίστους, βιάστε όλες τις γυναίκες των απίστων ε, και θα πάτε στον παράδεισο με παρθένες και τόνους ρυζιού ε, και έχουν αυτή τη στιγμή έναν μουσουλμανικό στρατό ε, σε όλες τις χώρες του κόσμου και στις Ηνωμένε Πολιτείε, που όλοι οι μαύροι ανήκουν στους, στο μαύρο Ισλάμ, τους μαύρους μουσουλμάνους. Ε, όλοι οι ράπερ, όλοι οι, ε, οι μπασκετμπολίστες, ε, όλοι οι μαύροι. Ε, ξεκινώντας από τις αναμνήσεις τους, από τους γονείς τους και τους παππούδες τους που ήρθαν από την Αφρική με τα καράβια των Αμερικάνων ε, ως σκλάβοι. Ε, απέριψαν όπως και ήταν φυσικό, τους καθολικούς, τους ε, προτεστάντες, τους μορμόνους, τους κουάκερους και τα λοιπά, που τους είχαν στα σκλάβους και τους φερόντουσαν στα ζώα και έτσι έγιναν μουσουλμάνοι σιγά 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 προοδευτικά <κοίλιο> το σκουλίκι ε, το, το αγγλικό σκουλίκι ε, επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Βόρεια Αμερική. Ε. Οι Άγγλοι λοιπόν παίρνοντα την ιδεολογία του κομμουνισμού που είναι πολύ αγνή και στα χνάρια του Χριστού, τι λέει λοιπόν αυτή η ιδεολογία, ότι όλοι είμαστε ίσοι, ότι δουλεύουμε όλοι για το κοινό καλό, ότι δεν υπάρχει ιδιοκτησία, ότι μοιραζόμαστε τα πάντα. Μια μια κοινότητα με πλήρη ειρήνη αγαπάτε αλλήλου, δεν ασχολούμαστε, δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει τίποτα. Ε, περάσαμε στην διαστρέβλωσή της με τον Στάλιν και τον Λένιν, ε, οι οποίοι ε, έκαναν τις γενοκτονίες, τα πογκρόμ, των ε, Εβραίων, των Ελλήνων, των ε, Χριστιανών, ε, με τον ε, παντός είδους, ε, αγροτών, γιατί τους κάνανε όλους εργάτες, ε, δεν υπήρχε χωραφάκι, με τον κόκκινο λιμό στην Ουκρανία, με το μη συνεχίσουμε, ε, διαστρέβλωση της τρομερής αυτής ιδεολογίας ε, και εξαφάνισή της φυσικά και αντικατάστασή της με αυτό το τερατούργημα που είναι αυτή τη στιγμή. Η, η Ρωσία, η Κίνα, η Αλβανία, μετά το Χότζ ας πούμε η Αλβανία που απαγόρευσε κάθε θρησκεία ε, και γινόντουσαν όλα στα κρυφά και κυνηγημένοι. Αυτή τη στιγμή ε, έχει έναν ε, τύρανο θα λέγαμε, όπως και η Ρωσία, όπως και η Τουρκία, ε, πιάσανε λοιπόν τον κομμουνισμό και την αγνή αυτή η ιδεολογία του Χριστού, <coughs> τον κοινωνισμό να το πούμε καλύτερα, τον κοινότισμό, <coughs> την κοινότητα ε, και το διαστρέβλωσαν και πιάσανε και την ε, ιδεολογία που τέριαζε καλύτερα στους ε, ε, Άραβες που ήταν ένας άγριος λαός. Ε, ο οποίος για να επιζήσει στις ερήμους και στις στέπες εκεί μέσα στην Ασία και στην Μέση Ανατολή αγωνίστηκε πάρα πολύ και φυσικά έγινε δύσπιστος με όλους τους ξένους. η Λευκοί τι κάνανε εκεί πέρα, οι Άγγλοι, οι Βέλγοι, οι, οι Ολλανδοί κτλ, κτλ. Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, μην το συνεχίσουμε, οι Γάλλοι κυρίως, τους πετσόκοβαν τους οπότε και αυτοί έγιναν τόσο άγριοι και σκληροί και μοσταγείς. Δεν γίνεται, όλα έχουν το τίμημά τους. Έτσι τους φέρεσε, έτσι θα αρχίσουν να φέρονται και εκείνοι απέναντί μας, στους δυτικού, τους λευκούς, εδώ πέρα. Ε, χρησιμοποιούν λοιπόν αυτή τη στιγμή ε, τον συνδυασμό των δύο ιδεολογιών, του κομμουνισμού και του μωαμεθανισμού, ε, για να επαναφέρουν στα χέρια του Καρόλου την ε, παγκόσμια επικυριαρχία, την παγκόσμια εξουσία, το σκύπτρο του παγκόσμιου βασιλιά. Ε, Εξαντλούν όμως ε, και τα δύο αυτά συνδυασμένα ε, τερατουργήματα ε, μαζί με τους Αμερικάνους ε, χτυπώντας την Ευρώπη που θέλουν να πάρουν οι Άγγλοι πάλι στο στρατόπεδό τους, έχοντας σαν προεξάρχοντα δάκτυλό τους τη Γερμανία. Όπως έφτιαξαν τον Χίτλερ για να ξεπαστρέψει τους Εβραίους και να διώξει τους Εβραίους, αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν τη Γερμανία σε συνδυασμό με την Τουρκία για να πιέσουν την Ευρώπη, γίνονται σε όλες τις χώρες χτυπήματα μουσουλμανικά, δηλαδή σκοτώνουν τρελαμένοι μουσουλμάνοι, δασκάλους, μπαίνουν σε σπίτια, μπαίνουν σε σχολεία, μπαίνουν, μπαίνουν, μπαίνουν σκοτώνουν, αιματοκυλίζουν. Ε, δεν είναι τους γιατί εμείς τους φερθήκαμε πολύ χειρότερα. Τους βιάσαμε, τους πήραμε τα αγαθά τους και ακόμα τους τα παίρνουμε από όλες τις χώρες της Ανατολής της Αφρικής, Βορείου, Νοτίου. Ε, δεν τους αδικώ, απλά παίρνει ο χάρος και κάποιους που δεν συμμετείχαν. Παρ' όλα αυτά, όπως έχω ξαναπεί και το πιστεύω, εφόσον κάνουμε τα στραβά μάτια, είναι σαν να συμμετέχουμε κι εμείς. Οπότε θα πρέπει να δεχτούμε και τη, ε, τα αντίπιμα. Να, Τη Θεία Δίκη, που δεν είναι Θεία Δίκη, είναι δίκη που ο άνθρωπος αναγκαστικά εξαντανακλαστικών ε, 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 πώς να το πω, αποδίδει. <σομίως> τους μακελέψαμε, θα μας μακελέψουν εμάς εδώ ε, τους καλοζωισμένους. Ε, βλέπω τα μωράκια, τα πρόωρα που τα μεταφέρουν από το νοσοκομείο στη Γάζα, τα πάνε στην Αίγυπτο και κόβω την καρδιά μου. Πώς τους χρησιμοποιούν αυτούς τους ανθρώπους εκεί, τον απλό λαό, οι λεχρίτες, οι αρχηγοί τους και το αντίστοιχο και στο Ισραήλ. Όσες μανούλες χάσαν τα παιδάκια τους, απέβαλαν. Έχει λέει 50.000 εγγύους αυτή τη στιγμή στη Γάζα, 50.000 εγγύους. Κάποιες γέννησαν τώρα, είναι να, να, να κλαις στην κυριολεξία και να χτυπιέσαι πώς, πώς χρησιμοποιείται αυτή η μάζα ανθρώπων από τους ηγέτες τους που είναι πουλημένοι ε, για να μας κάνουν να κλάψουμε και να κάνουμε τι λένε στους Εβραίους θα, θα σας κάνουμε χειρότερα από ό,τι σας έκανε ο Χίτλερ. Και δεν σκέφτονται, δεν σκέφτονται το λένε γυναίκες, το λένε μορφωμένοι άνθρωποι. Ε, είναι συγκλονιστικό πως κατάφεραν οι Άγγλοι να... με το που πέθανε η Ελισάβετ και εμφανίστηκε αυτός ο αιμοσταγής άνθρωπος να πάρουν την παγκόσμια εξουσία με τη μία ε, και αυτή τη στιγμή να προσπαθούν να πάρουν λησοδός και την Ευρώπη. Ε, μεγάλη δύναμη, μεγάλη δύναμη. Ε, οι Αμερικάνοι ε, κάνουν πίσω, γιατί βλέπουν ότι δεν τους παίρνει εδώ πέρα. Ε, και όλοι ε, υποκλίνονται στον βασιλιά. Και ο δικός μας Πρωθυπουργό. Πάντα όμως έτσι γινόταν. Πάντα υπάρχει ένας βασιλιάς.